έχει χαθεί ο Σωτήρης Τσιόδρας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο που τα κρούσματα ανεβαίνουν και η Αττική χτυπά κόκκινο. Πλούσιο παρασκήνιο θα μας δώσει τώρα η Κάτια Μακρύ. 1η Σεπτεμβρίου. Μάρα ήταν η τελευταία συλλεκτική προφανώς εμφάνιση του κ. Τσιόδρα. Ήταν μια guest εμφάνιση. Μας είπαν θα έρθει σε μια εβδομάδα. Δεν τον ξαναείδαμε ποτέ. Επισήμως από την κυβέρνηση, όταν τους ρωτήσεις, σου λένε ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Σήμερα το πρωί ήταν στο γραφείο του κυρίου Κικίλια και κοίταγαν τους δείκτες, τους επιδημιολογικούς. Όπως επίσης, αμέσως μετά πήγε στο Άγιο Όρος. Άρα είναι ενεργός. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι η μισή αλήθεια. Γιατί υπάρχει και άλλη μισή που λέει ότι ο κύριος Τσιόδρας έχει διαφωνήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με δύο καθοριστικές επιλογές της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Το πρώτο ήταν για τα σχολεία. Διαφωνούσε με το να είναι 25 παιδιά σε κάθε τάξη, επέμεινε ότι πρέπει να είναι 15 τα παιδιά στην τάξη. Η δεύτερη επιλογή ήταν η πληρότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντί για αυτό το χάλι που βλέπουμε σήμερα, ο επιδημιολόγος έλεγε ότι πρέπει να είναι το 50%, δηλαδή όλοι καθήμενοι και μόνο τα μισά καθίσματα να υπάρχουν. Προφανώς τίποτα δεν έγινε για λόγους οικονομικούς. Και εκείνος, επειδή δεν είναι πολιτικός και δεν θέλει να γίνει όπως λέει, αποφάσισε να περάσει στα μετόπισθεν τις μάχες. Τώρα η απουσία του είναι αισθητή, είναι όπως είπες μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Αν δεν βγει και τώρα ο κύριος Τσιόδρας και αποφασίσει να βγει λίγο πιο αργά, μπορεί να είναι αργά. Μακάρι να βγει, γιατί ο κόσμος τον ακούει πάντως.